Γεια σας, καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο του World of Rigs, του podcast του News of Wrestling. Είμαι ο Μιχάλης Κρατημένος, μαζί μου ο Λεωνίδας Γεωργούλος, όπως πάντα. Γεια σου Λεωνίδα, τι κάνεις? Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά πάμε. Λείψαμε, ναι. Πολύ, ένας μήνας και κάτι και έχει βροχή από ειδήσεις. Έχει πολύ πράγμα, ναι. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά, το κουβάρι. Έχουμε και στις MMA να αποκαλύψουμε μια μεγάλη βόμβα, Σωστό. Για το, ναι, UFC 189. Μην το χάσετε, στο τέλος του podcast θα πούμε κάτι που θα σας ταράξει. Έτσι. Πάμε λίγο WWE, είχαμε το Battleground, πώς φάνηκε? Καλό show. Ναι, καλό show, αν μη τι άλλο. Με ξέρεις, οι δύο αγώνες, μια χαρά ναι, ήταν. Ναι. Και στην ουσία μία απόφαση με χάλασε από όλα όσα έγιναν. Κατά τα άλλα ήταν... Ποιος σε χάλασε? Ο τρόπος που ιτήθηκε ο Owens από τον Σίνα. Ναι, ήταν λίγο περίεργος. Ναι. Εντάξει, δεν το περίμενε. Άμα ήταν να έχανε, θα έχανε με pinfall. Αλλά ναι, πάμε λίγο να τα πάρουμε από την αρχή. Είχαμε τα λίγο αδιάφορα. Το pre-show. Κάτι μας κάνει... Ναι, κάνα κινητό, εγώ τίποτα. Εντάξει. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Ζωντανή είναι η χορδράμιση. Το αποσύραμε. Ναι. Εντάξει, για το στέμα του King of the Ring, εντάξει, αδιάφορο ήταν. Ναι. Έτσι να γίνει, μπας και υπάρχει. Μετά... Και να μην μιλάει συνέχεια η Ρενέ στο pre-show. Μετά είχαμε το Reigns, Bray Wyatt, βαρετός ο The Bay. Είχαμε και την παρέμβαση του Luke Harper. Ναι, ψηλά αναμενόμενοι με τις τελευταίες προφορίες που μας έλεγες και εσύ. Ναι. Περιμέναμε και το Stick, δεν μας ήρθε. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα εμφανιστεί. Δηλαδή θα πάει SummerSlam, παιδί μου. Ναι. Είναι σίγουρο, λέω, στην ουσία. Λογικά θα είναι White Family με ένα επιπλέον μέλος, γιατί ο Rowan έχει χτυπήσει εκτός για 4 μήνες, έχει πάθει ρήξη στο δικέφαλο. Και λογικά θα βάλουν τον Bo Dallas και θα είναι απ' την άλλη Dean Ambrose. Γελάσε. Με τον Bo Dallas γελάω. Εντάξει, δεν πήρε. Και μετά θα είναι Dean Ambrose, Roman Reigns και Sting λογικά. Αυτή. Μετά πάμε, επιτέλους, είδαμε ένα κανονικό match divas. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, ήρθανε... έξι μήνες είχαμε. Ήρθαν οι κοπέλες από το NXT, η Charlotte, η Sasha Banks και η Becky Lynch. Είδαμε λίγο θέμα, κράτησε παραπάνω από ένα τρίλεπτο. Ναι παιδιά, κράτησε κοντά στα 12 λεπτά, πίστευτο. Εντάξει, είδαμε εκεί πέρα, αυτό που μου έμεινε ήταν το... Σε ποια έκανε η Σαρλότ ένα δυνατό high kick. Πω, τι κλωτσίδι ήταν αυτό. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ δυνατή. Ναι, έχει, είναι καλή και στην τεχνική. Εντάξει, κάνει καλή δουλειά η... Κάτσε τώρα, ξέρω. Η Τελωρέη, πώς λένε. Ναι, η Σάρα Τελωρέη εκεί πέρα. Της έχει δουλέψει σωστά, οπότε δεν έχουμε παράπονο. Καλό ήταν και το match του Randy Orton με το Σίμους. Ναι, δώσαν θέα. Ήταν και ο Randy πολύ καλός. Ναι, παραδόξως αυτοί, αν και δεν βγάζαν και κάτι καλά ματσάκια στο παρελθόν, ήταν βελτιωμένοι. Εντάξει, πάμε μετά με τους tag team τίτλους. Ψιλοπερίεργο, δεν έχουν χειμία New Day με τους prime time players. Αλλά εντάξει, δεν ήταν και χάλια, αλλά ναι, μπορούσε να ήταν καλύτερο. Σίγουρα. Αλλά μου φαίνεται θα πάνε και σε τρίτο μάτς. Κοίταξε, τώρα είναι και αυτό που έγινε στην Tank Team Division με τον τραυματισμό από τη μία του Kid και από την άλλη του Jay Uso. Ήταν για την κατηγορία πλήγμα, γιατί χάθηκαν αυτό το μάτς οι δύο καλύτερες ομάδες στην ουσία. Ναι, οπότε περιμένουμε να πάρουν, να κάνουν step up. Η Ascension ως top heel μόλις τελειώσουν New Day. Ναι. Και μετά, αν είναι να τους κρατήσουν, οι Los Matadores. Ναι. Αυτές είναι οι δύο heel tag team μετά τους New Day. Σίγουρα. Οπότε αυτούς περιμένουμε. Uh-huh. Πάμε και αυτό που λέγαμε
του John Cena με τον Kevin Owens. Ακόμη μια ματσάρα βγάλαν, τρίτη στη σειρά. Ναι, απίστευτο. Φοβερό μάτς. Απίστευτο και το Cena. Ναι, εντάξει. Τέτοια χορταστικά μάτς Cena ήταν τότε με τον Bank το 2011, με τα δύο αγώνες που ήταν σε Money in the Bank και SummerSlam. Εντάξει, κάνανε τα πάντα. Όταν έκανε kick out το Owens από το AA, από το τρίτο σκηνή, εγώ πίστευα να κερδίσει. Να. Λέω εντάξει, εκεί αφού εκεί δεν, δεν έχασε, λέω εντάξει, θα το βάλω να κερδίσει, να πάρει τον τίτλο. Μπα. Κι όμως. Κι όμως. Είχε κι άλλο, αλλά είχε εντάξει. Κι άλλο, ήταν περίεργη, ήταν. Έχει αρχίσει ένα ψηλό, στα comments τουλάχιστον που βλέπω σε βίντεο και αυτά, είναι ένα ψηλό riot για το, για το ότι θαύτηκε για ακόμη μια φορά ένας καλός νέος wrestler, αλλά εντάξει, δεν πόσο θα θαύτη. Ναι. Εντάξει, φυσιολογικά τώρα που θα τελειώσει τέτοιο θα πάει στη Mind Card. Δεν υπάρχει άλλος face top που, που δεν έχει σενάριο που πρέπει να, να αντιμετωπίσει. Οπότε λογικά, φυσιολογικά θα πάει στη Mind Card, όπου θα πάρει κάποιο τίτλο. Να. Γιατί και, και ο United States και ο Intercontinental είναι σε face. Άρα μάλλον ο Intercontinental, λέω, θα πάρει. Το λογικό πλέον είναι αυτό, έτσι. Κατά το φθινόπωρο. Να. Η επόμενη εξέλιξη. Πάμε και στο main event. Αυτό είναι. Είχαμε ένα μονόλογο του Brock Lesnar. Έκανε πάλι διψήφιο αριθμό suplex, 13, έκανε μια F5, ένα F5 και εκεί που ήταν έτοιμος να πάρει την νίκη, τσουπ, σβήνουν τα φώτα και εμφανίζεται ο Undertaker. Αυτό είναι. Και εξαφανίζεται ο Rollins. Μαζί με τον διαιτητή, του έφαγε η μαύρη τρύπα. Εντάξει. Ήταν καλή εξέλιξη. Το περιμέναμε, εντάξει. Από τη στιγμή που βγήκε η είδηση ότι θα αγωνιστεί ο Undertaker στο SummerSlam, ήταν επόμενο, γιατί αμέσως βγήκαν τα σενάρια ότι θα εμφανιστεί στο Battleground και θα ξεκινήσει κόντρα με τον Lesnar. Ήταν φυσιολογικό ότι θα του στερήσει την νίκη, και όπως και έγινε δηλαδή. Εντάξει, υπάρχει τώρα και μια φήμη, βέβαια να την πούμε εδώ, που έχει, δεν έχει ακουστεί πουθενά. Για πέστε. Ότι κατά πάσα πιθανότητα ο αγώνας του Undertaker με τον Brock Lesnar θα έχει stipulation no holds bar. Α, αυτό είναι. Κατά θα πάσα γίνει, πιθανότητα. Ναι, για να, για να χρησιμοποιηθούν αντικείμενα. Αλλά από ό,τι διάβασα εκεί πέρα σε ένα φόρουμ, λέγανε ότι θα είναι πιο προσεκτικός ο Lesnar να μην τραυματίσει τον Undertaker. Ναι, όπως ναι, έγινε στη Μάνια, για να προλάβει την 32 στα σίγουρα. Μην γίνει, ξέρεις, κανένα τραυματισμός και μπει πάλι χειρουργείο. Είναι και σε μεγάλη ηλικία. Είναι, ναι. Οπότε έχουν πει ότι θα, αν γίνει με stipulation, θα προσέχει. Και χωρίς βέβαια. Ελπίζω να τα καταφέρει να προσέχει, γιατί τώρα να ζητάς και από το Lesnar να προσέχει. Είναι κάτι το αδύνατο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το WWE θέλει τον Undertaker υγιή. Ναι. Και με το δίκιο του. Σίγουρα. Και γιατί αυτό μας έγινε χάρη στην 31, ελπίζουμε πως γίνει και στην 32 και δούμε το, το Dream Match. Μπα. Δύσκολα. Δύσκολα. Μας αφαιρείς τα όνειρα από τώρα, μας ξυπνάς από τώρα. Νομίζω είχε βγει μια σχετική είδηση, το Observer Wrestling, που Observer είπε ότι δεν θα είναι. Το έχει βγάλει από το μυαλό του Vince McMahon, το Sting vs Undertaker. Τώρα κάτσε να πούμε λίγο και την άλλη φήμη που είναι, εντάξει, τη θεωρώ κάπως αστεία. Ποια? Είναι, εντάξει, είναι επειδή υπάρχει ένα segment μεταξύ του John Cena και του Seth Rollins στο πρόσφατο Raw, ότι μάλλον αυτοί θα τεθούν αντιμέτωποι στο main event του SummerSlam. Ως τι, champion vs champion, ας πούμε, ναι, απλά. Απλά μάλλον λογικά θα είναι για τον τίτλο του Rollins. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, αλλά ακούγεται πολύ έντονα σαν φήμη. Εντάξει. Μου αρέσει είναι πάρα πολύ όπως θα πω. Εμένα καθόλου. Καθόλου. Εντάξει. Και να μου πεις και ποιον αντιμετώπιζε.
Ναι, Reigns, αυτό που λέγαμε. Έχουν πάει, θα είναι με τη Wyatt Family. Ναι. Δεν έχει, δεν έχει μείνει. Ναι, δεν έχει. Ποιο, ο Ziggler θα μαζί με τη Lana λογικά θα παλέψουν με Rusev και Summer Raw. Εκεί πέρα που έχουν ανοίξει η κοντρίτσα. Mm. Το Intercontinental είναι... Υπάρχει το triple threat σε κρεμότητα μιας και τραυματίστηκε ο Ryback. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Οπότε, ο μόνος που ουσιαστικά είναι χωρίς κάποιο αντίπαλο για τα επόμενα είναι ο τέτοιος. Μιας και ο Randy Orton θα είναι αποσχολημένος με το Σίμους για ακόμα ένα show. Ο John Cena είναι η προφανής επιλογή. Τώρα μου ήρθε μια άκυρη ερώτηση να σου κάνω. Πότε επιστρέφει αυτός ο καημένος, σε εισαγωγικά, ο Μπατίστας? Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα? Όχι. Έχει τώρα με τις ταινίες μπλεξίματα. Ναι. Ξεκουράζεται όταν τελειώνουν. Έχει ένα καρό project. Κλείνει και αυτός από τον Rock. Κλείνει τη μία ταινία μετά την άλλη. Τώρα έβλεπα το τρέιλερ του Spectre, του 007 που παίζει. Είναι πολύ εντυπωσιακό τρέιλερ. Ναι. Κλείνει παρέμφεση εδώ πέρα. Mm-hmm. Πάμε λίγο στην ιδεσιογραφία. Είχαμε κάποια μικρά. Είχαμε ένα μικρό σύριαλ με τον Dolph Ziggler που τελείωνε το συμβόλαιό του. Υπογράφει, δεν υπογράφει. Τελικά υπέγραψε, όπως είπε, όπως έγραψε το PW Insider. Πάλι καλά. Πολυετές λένε συμβόλαιο, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τριετές. Ναι. Όταν γράφουν τα αμερικάνικα long term contract σημαίνει είναι 3 χρόνια συνήθως. Mm-hmm. Απουσιάζει από τα σενάρια, τραυματίστηκε, αλλά είχε μια υποχρέωση με τη νέα ταινία του WWE Studios 6 και 42. Θα υποδηθεί έναν μπάτσο πέρα. Με μια υπόθεση που έχει εκεί πέρα. Λογικά επιστρέφει στο ρο στις, κάτσε μισό λεπτό, στις 10 Αυγούστου εκτός απρόπτου, για να χτιστεί το match που λογικά θα έχει είτε μαζί με τη Λάνα ή εναντίον του Ρούσεφ. Mm-hmm. Για το SummerSlam. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα η δικαιολογία του με τις διασύσεις και τους τραυματισμούς να τελειώνει και να πάει για κάποιο τίτλο ο άνθρωπος. Γιατί ναι, έχει μείνει καιρό. Έχει μείνει πόσο? Τριετία κλείνει ή διετία. Πότε ήταν που πήρε το heavyweight, το 12-13? Ναι, με την κόντρα με τον Σίνα αρχικά. Και μετά με τον Τελουρίο. 13 ναι. Ήταν. Αν είναι δυνατόν, παιδιά. Τέλος πάντων, ναι. Άστα, μην τα ανοίξουμε και αυτό το θέμα. Έχουμε πολλά να πούμε, οπότε... Ναι. Είχαμε 2 Hall of Famers που έγραψαν Legend συμβόλαια. Ο Τατσούμι Φουτζινάμι και ο JJ Dillon. Mm-hmm. Εντάξει. Είναι ο πρώτος που έγραψε καθαρά για λόγους marketing. Θέλουν να το συμπεριλάβουν στο παιχνίδι και να βγάλουν κάτι φιγούρες. Ναι. Αυτά. Είχαμε και μια ψιλοκοντρίτσα του Roddy Piper με τον Steve Austin εκεί πέρα για κάτι που είπε Piper στο podcast του και έγινε χαμός εκεί πέρα. Ωραία. Έλυσε αυτός. Και live μάχη. Αυτός έλυσε το Legend συμβόλαιό του. Mm-hmm. Λέγεται ότι υποστηρίζει ότι ο Austin τον έδιωξε από εκεί πέρα στο site που φιλοξενούσε το podcast του και ζήτησε από το WWE να πάρει θέση, δεν πήρε. Απέτησε να λυθεί το Legend συμβολαιό του, λύθηκε. Ένας μικρός χαμός, δεν ξέρουμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Ναι, όντως, εντάξει, τώρα. Έπειτα. Πάμε λίγο και είχαμε το live event The Beast in East. Πέρα που είχαμε tryout, πέρασε ο Σανάντα, ο πρώην X Division Champion. Ακόμα ήταν η Λεώνα Φουτζινάμι, γιος του Hall of Famer που αναφέραμε πριν. Mm-hmm. Ο Χογέι
Χικούρα και η Σίντα. Εντάξει, θα δούμε ποιος από αν έχει, δεν έχει βγει καμιά είδηση ποιος ικανοποίησε τους, τα επίσημα στελέχη του WWE. Λογικά θα μάθουμε. Είχαμε και την είδηση ότι ο Ένς θα εμφανιστεί στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του Flash. Ναι. Θα υποδηθεί τον Atom Smasher. Αν και στα κόμιξ είναι υπερήρωας, θα εμφανιστεί ως villain που θα προσπαθήσει να σκοτώσει το Flash. Mm-hmm. Το μόνο αυτό που μάθαμε ότι θα εμφανιστεί σίγουρα στην πρεμιέρα. Δεν ξέρουμε τώρα αν θα εμφανιστεί και σε επόμενα επεισόδια, ανάλογα αν θα σκοτωθεί ο χαρακτήρας του ή όχι. Mm-hmm. Αυτά και από το... Δεν έχουμε κάτι άλλο από το WWE. Τα πάμε όλα. Αυτό, ναι. Πάμε... Ξεκίνησε προπονήσεις και η... Α, ναι, και η Λάνα. Και η Λάνα. Λόγω και του... ότι μάλλον θα, θα αγωνιστεί σίγουρα σε ένα live event το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα το πρώτο της τηλεοπτικό μάλιστα θα είναι στο SummerSlam που είπαμε πριν. Ωραία, ωραία. Πάμε και στο πολύπαθο TNA. Αυτό το TNA το καημένο. Είχαμε καταρχάς την επιστροφή του Jeff Jarrett, του ιδρυτή του Global Force Wrestling. Γύρισε σένα στο τελευταίο Impact Wrestling, ανακοίνωσε ότι θα πάρει μέρος στο Kick of the Mountain στο Slammiversary, το οποίο άστα να πάνε πρόχειρα κτισμένο. Είχαν ανακοινωθεί δύο match τίτλου για το γυναικείο και το heavyweight, για κάποιο λόγο αφαιρέθηκαν. Αφαιρέθηκαν, ναι, αφαιρέθηκαν. Και δεν έγινε κανένα match τίτλο, ας πούμε. Όχι, είχε δύο, είχε δύο. Βάλαν το King of the Mountain που αγωνίστηκε και ο Jeff Jarrett και το X Division στην αρχή. Εντάξει, ορισμός της προχειρότητας στο TNA. Ναι. Εντάξει, περνάει και δύσκολη εποχή. Ναι, θα τα πούμε αναλυτικά. Εντάξει, πήρε, δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο εκτός από τα δύο match τίτλου. Δεν έλεγε να το δει στο pay-per-view που το είδα. Εντάξει, υποχρεωτικά το είδα, επειδή πρέπει να κάνω το report. Εντάξει, είχαμε και ένα κάρο αποχωρήσεις. Έφυγε ο Loki, έφυγε ο Magnus, ο James Storm. Έφυγε ο Γκάνερ. Ποιος άλλος? Έφυγε και ο MVP, λόγω ότι έφυγαν πολλά μέλη από τους BDC και έφυγε και ο Χερνάντες που είχε ζητήσει να πάει, αλλά επειδή ήταν έλυνε το συμβολέο του με το Lucha Underground, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί η λύση και του είχαν πει ότι θα μπορέσει να εμφανιστεί μόνο όταν προβληθεί ένα special show στις 5 Αυγούστου. Αυτός δεν το κατάλαβε, πήγε και έκανε γυρίσματα με το τέτοιο, με το TNA, το Lucha Underground, απείλησε με μηνύσεις. Το TNA αναγκάστηκε να τον αποδεσμεύσει και να αφαιρέσει τις σκηνές που είχε γυρίσει. Ο MVP δυσαρεστήθηκε και ζήτησε να λυθεί το συμβολαιό του Κελί, το οποίο και λύθηκε πριν από λίγες μέρες. Πολύ ωραία. Είχαμε και την είδηση με τις αλλαγές στα συμβόλαια. Το TNA από εδώ και πέρα θα προσφέρει νέα συμβόλαια, τα οποία θα πληρώνει όχι με μισθό, αλλά ανασυμμετοχή. Δηλαδή όσοι παίρνουν μέρος σε show, λογικά θα αφορά τα τηλεοπτικά και το pay per view, θα πληρώνονται. Απλά θα δίνουν περισσότερα. Το Pinsider έγραψε ότι οι περισσότεροι μαχητές, οι παλαιστές δεν το βλέπουν με καλό μάτι. Θα αρνηθούν τα νέα συμβόλαια και μόλις ολοκληρωθούν αυτά που έχουν θα κουνήσουν μαντήλι. Αυτό είναι. Θα είναι μία ανοιχτή, θα καταστραφεί το. Μα, οδεύει προς καταστροφή, όλοι το λένε. Να. Ότι κατά πάσα πιθανότητα το Σεπτέμβριο το Destination America θα ανακοινώσει την ακύρωση του Impact Wrestling και τέτοια. Και η εισβολή που θα γίνει, που είναι σε σκαριά με το Global Force Wrestling λόγω της συνεργασίας με το Jeff Jarrett, δεν νομίζω να το σώσει.
θα του δώσει μια απλή παράταση ζωής, απλά, αλλά δεν έχει νόημα. Ναι. Όλοι το λένε. Άκουγα ένα δωρεάν show του Wrestling Observer και λέγανε οι παρουσιαστές ότι μέχρι το Σεπτέμβριο το πολύ θα έχει κλείσει το TNA. Mm-hmm. Το TNA για να σωθεί πρέπει να εξαγοράσει το Global Force Wrestling, να πετάξει το TNA και το Impact Wrestling, να πάρει την ομοσία του AMT και να επαναλανσάρει όλο το πρόγραμμά του. Mm. Αλλιώς δεν νομίζω να βρει μια καλή συμφωνία σε κάποιο καλωδιακό κανάλι. Κάτσε, ξέχασα τη λέξη που ήθελα να πω. Έχει φορεστεί το κοινό. Αυτό, τα σενάρια είναι μέτρια, οι αντιπαλότητες mm-hmm. το ίδιο, οπότε δύσκολα θα βρει τηλεοπτική στέγη σε κάποιο καλό καλωδιακό κανάλι που να φέρνει και καλά νούμερα. Ναι. Οπότε νομίζω είναι, αυτή η λύση είναι μονόδρομος. Mm-hmm. Πάμε να πούμε λίγο και για το Global Force Wrestling. Ναι. Ανακοίνωσε την ονομασία που είπαμε, AMPT, το εβδομαδιαίο show του. Μεθαύριο έχουν τα πρώτα τηλεοπτικά γυρίσματα. Αν και δεν έχουν κάποια τηλεοπτική συμφωνία με κάποιο καλωδιακό κανάλι, προχωράνε κανονικά. Ανακοίνωσαν και 4 τίτλους. Mm-hmm. Το GFW Global Force Championship, GFW Tag Team Championship, GFW Women's Championship, Women's, και Global Force Wrestling Next Generation Championship. Mm-hmm. Θα γίνει εκεί πέρα στα πρώτα γυρίσματα 4 τουρνουά, όπου αναμένεται να αναδειχθούν οι πρώτοι πρωταθλητές. Είχαμε και μεταγραφές, εκεί πέρα ο Μάγνους υπέγραψε με νέο όνομα Νικάλντις, η αραβωνιαστικά του Νίκη Τζέιμς, υπέγραψαν και οι Bollywood Boys, μια ανεξάρτητη tag team ομάδα. Αυτά, τίποτα άλλο από εκεί πέρα. Uh-huh. Είχαμε καμιά απορία. Όχι, τώρα σκέφτηκα που είπες για ναι. τον Μάγνους. Ήταν στο TNA, ήταν πρωταθλητής πέρσι, ή κάνω λάθος? Ναι, είχε τότε με το storyline με τον AJ Styles. Ναι. Είχε πάρει το heavyweight. Και πώς οδηγήθηκε μέσα σε λίγους μήνες, ας πούμε, το να φύγει εντελώς? Γιατί από εκεί που ήταν main vendor, έπεσε στη Minecraft που δεν έκανε και τίποτα, δεν υπήρχαν ουσιαστικά πλάνα. Κόστιζε Κατάλαβα. Και πολλά το συμβόλαιό του. Δεν ανανεώθηκε mm-hmm. και έφυγε για το Global Force Wrestling. Πάμε και στις MMA. Ξεκινάμε, είχαμε πολλά show. Πάμε στο UFC 69 Fight Night. Ήταν το ευρωπαϊκό. Σε έχασα λίγο, ναι. Η Johanna Τζερντέσνικ έκανε περίπατο. Εντάξει, αναμενόμενο. Φυσιολογικά, ναι. Κέρδισε πολύ εύκολα τη Jessica Payne. Αν και νομίζω ο διαιτητής υπερβολικά άφησε. Την κράτησε, ναι, στο μάτι. Έως τον τρίτο γύρο. Ήταν για το δεύτερο. Εκεί πέρα την είχε στριμώξει με καλά χτυπήματα. Δεν κατάλαβα γιατί την άφησε συνέχιση στον αγώνα, αφού δεν μπορούσε να αμυνθεί. Mm-hmm. Πήρε μια εύκολη νίκη, αλλά ήταν λίγο πύριος. Έσπασε τον αντίχειρά της, χειρουργήθηκε. Άγνωστο πόσο θα μείνει έξω. Οπότε στα pitch θα μείνει. Είχαμε το UFC 70. Ναι. Πες στη βαριά ήταν ο Λιώτο Ματσίντα. Έχασε με νοκάουτ τρίτο γύρο από τον Γιόελ Ρομέρο, ο οποίος έφτασε σε 6 συνεχόμενες νίκες στο UFC και okay. πλησιάζει σε title shot για το Middleweight Championship. Εντάξει, δεν θα καταφέρει. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά είναι στην πεντάδα νομίζω στα rankings. Ναι. Είχαμε το UFC 71. Mm-hmm. Ο Μιρ πήρε μια εύκολη νίκη απέναντι σε Ντάφι. Απρόλμεν θα έλεγα, μια στον Ντάφι
ήταν από τους ανερχόμενους heavyweights, αλλά τον καθάρισε πολύ εύκολα μέσα σε 73 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Αυτά είναι. Είχαμε και το φινάλε του TAF FNAF 21. Είχαμε και εδώ έκπληξη. Ο Στέφαν Ντόμσον κέρδισε τον Τζέικ Έλενμπεργκερ με νοκάουτ 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Εδώ ήταν λίγο... Είναι σε πτώση ο Τζέικ Έλενμπεργκερ. Πάει από ήττα σε ήττα. Οδεύει προς απόλυση λογικά. Αν χάσει κι άλλον αγώνα. Ναι, φεύγουν και πολλοί, φεύγουν την τελευταία από ναι, είχαμε 14 αποδεσμεύσεις. Έφυγε ο Diego Lima, έφυγαν και η Λίζα Έλις, Τζέσικα Ρακόζη, Ζάνγ Λιπέινινγκ, Λουίς Ντούτρα, Τζος Σάμπο, Νόλαν Τίκμαν, Άντριου Τολχάντερ, Τζάστιν Έντουαρτς, Χάτσου Χιόκη, Ράιαν Τζίμο, Ρόμπι Πελαράτα, Γουέντελ Ολιβέιρα, Μπέντλεϊ Σάιλερ. Ο μόνος, το μεγαλύτερο όνομα ήταν ο Ράιαν Τζίμο. Ναι. Από αυτούς, οι οποίοι δεν έδειξαν και πολλά, είχαμε και το UFC 72. Ναι. Όπου ο Bisping πήρε μια μεγάλη νίκη κόντρα στον Tales Leites με πλειοψηφική απόφαση. Ήταν κλειστό ο αγώνας, πολύ κλειστό. Ο Leites απόλυσε 8 σερί νίκες και έπεσε στα rankings. Στο coin main event ο Evan Dunham κέρδισε εύκολα το Ron Pearson, ο οποίος και αυτός είχε καλό σερί νίκες. Έχασε πολύ άνετα με μόφωνη απόφαση. Ομόφωνη. Παραλίγο βέβαια να είχε χάσει και με υποταγή στον πρώτο γύρο, όταν ο Pearson όταν ο Dunham τον είχε κλειδώσει με τριάκλη, αλλά κατάφερε και απέδρασε από την υποταγή, οπότε... Αλλά δεν κατάφερε να τρέψει. Είχαμε και τους δύο ντοπαρισμένους, το Gilbert Melendez και το... ο Augusto Montano, νομίζω. Ναι. Και δύο τιμωρήθηκαν με ένα χρόνο αποκλεισμό, λόγω ότι πιάστηκαν με εξωτερικούς μεταβολίτες τεστοστερόνης, οι οποίοι αυξάνουν την αγωνιστική τους απόδοση. Αν και οι δύο νομίζω έχασαν. Έχασαν το τέλος. Φαντάσου και να καταλάβω ότι κέρδισαν, παιδί μου, αλλά να το πάρεις και να χάνεις είναι αντάγραφο. Τα κρονάω το. Ναι. Αυτά. Είχαμε τη δυσάρεστη είδηση με το χρώμα ελληνικό. Ο Κώστας Φιλίππου αποσύρθηκε από τις MMA. Την είδηση έκανε γνωστή ο αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων του UFC, David Solian, μέσω Twitter. Μάλιστα μίλησε με καλά λόγια ότι θα το θυμούνται, μιας και έδωσε πολλούς θεαματικούς αγώνες στο UFC. Συνολικά έδωσε 10, όπου κέρδισε τους 6 και στους άλλους 4 στήθηκε. Με τους τελευταίους 3 αγώνες να μετράει 3 ήττες και μία νίκη. Τι άλλο είχαμε. Είχαμε και τις δυσάρεστες ειδήσεις με τους ξυλοδαρμούς. Είχαμε την Brittany Palmer, Octagon Girl του UFC, να κατηγορεί τον άντρα της, Άρον Ζαλεύσκι, ότι την πήγε να τη σκοτώσει, την έπνιξε όταν άκουσε ένα τηλεφώνημα από έναν ατζέντη να την αποκαλεί μωρό μου. Εντάξει. Και επειδή την είπε μωρό μου, πάει να πνίξει την. Πρέπει να τη σκοτώσει το ξύλο. Ναι, δεν κατάλαβε. Αν είναι δυνατόν. Πρέπει να είναι αρρωστημένο δουλειά. Εντάξει. Ναι. Αυτό ο ατζέντη ήθελε να πετύχει το σκοπό του. Αλλά η γυναίκα του σε τι φταίει. Ναι. Εντάξει, μπορεί και να τον έβριζε στην τελική όταν τελείωνε, αν συνέχιζε και ο άλλος να της λέει κάτι παραπάνω. Δεν είναι λόγος να πάει να την πνίξει ο άλλος. Τέλος πάντων συνελήφθη, μένει να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο, όποτε και αφότου οριστεί. Είχαμε και την πρώην σύντροφο του Travis Brown, Jenna Renee Webb, να ανεβάζει στο Instagram ένα κολλάζ από 4 φωτογραφίες
θα τη δεις μελανιασμένη σε όλο το σώμα. Κατάσταση με το... Και να λέει... Να. Ναι, και να λέει ότι τη χτυπούσε, αλλά δεν προχώρησε στην καταγγελία επειδή δεν θέλει να του βλάψει την καριέρα. Ο μάνατζερ του Travis Brown είπε ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Αν ήταν, γιατί δεν έκανε καταγγελία να πάει στην αστυνομία ώστε να τον κλείσουν φυλακή. Είναι ένα μπέρδεμα, το UFC έχει κάνει έρευνα. Mm-hmm. Και περιμένουμε ποιος λέει την αλήθεια και ποιος ψέματα. Είχαμε και τους τραυματίες. Είχαμε τον Λιώτο Ματσίντα να χειρουργείται καθώς έσπασε τη μύτη του κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Ιωάν Ρομέρο. Mm-hmm. Άγνωστο πόσο θα μείνει έξω. Είχαμε και την εγχείρηση της Σπάργα και αυτή είχε χτυπήσει στον αγώνα με τη Γιαρτζέτζικ. Ναι, όταν είχε χάσει τον τίτλο. Ναι, όταν έχασε τον τίτλο, νομίζω στο νόμο έκανε να βρω λίγο. Έχω τόσες καρτέλες που έχω χαθεί. Χάθηκες. Ναι, και 6 με 8 μήνες δράσης χειρουργήθηκε στο νόμο. Οπότε άλλη μια top αθλήτρια στη strawweight βγαίνει εκτός. Να δούμε ποια θα είναι η επόμενη αντίπαλος της για Τζέτζικ. Λογικά θα είναι η Τζέσικα Αγκιλάρ που έφυγε από το World Series of Wrestling και υπέγραψε με το UFC. Mm-hmm. Λογικά άμα πάρει νίκη στο ντεμπούτο της, αυτή θα είναι η επόμενη διεκδικήτρια. Είχαμε και την είδηση ότι τέλη Ιουνίου δεν νομιμοποιήθηκαν οι νυχτές πολεμικές τέχνες στη Νέα Υόρκη. Δεν ψηφίστηκε καν το νομοσχέδιο, δεν τέθηκε καν σε ψηφοφορία. Ο Ντάνα Γουάιτ δεν έχασε ευκαιρία και έκραξε τους πολιτικούς στη Νέα Υόρκη. Τους είπε διεφθαρμένους. Μάλιστα ένα στέλεχος του UFC είπε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά έφτασε, βρέθηκε μια ανάσα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Αλλά... Τίποτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Είχαμε δύο ανακοινώσεις για main event του 191. Demetrius Johnson θα περασπιστεί το UFC flyweight κόντρα στο John Dodson. Έχουν αναμετρηθεί άλλη μια φορά πριν από δύο χρόνια στο UFC on Fox 6. Ο Τζόνσον είχε κερδίσει με ομόφανη απόφαση. Mm-hmm. Λογικά θα κερδίσει και εδώ πέρα, είναι το φαβορί, είναι ο καλύτερος στην κατηγορία του. Οπότε βλέπω να κρατάει τον τίτλο. Είχαμε στο 192, θα γίνει... Σκοτωμός. Σκοτωμός, ο Ντάνιελ Κορμιέρ θα κάνει πρώτη υπεράσπιση απέναντι στο Γκούσταφσον, στο UFC 192. Το οποίο θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου στο Toyota Center στο Houston του Texas. Έχει ανακοινωθεί άλλος ένας αγώνας. Εδώ περιμένουμε να γίνει μεγάλη μάχη. Ναι. Έδειξε στο προηγούμενο αγώνα ότι συνήλθε κάπως από το σοκ. Δεν αγωνίστηκε, είχε τραυματιστεί ο... Όχι. Έχει μισό λεπτό. Όχι, δεν έχει παίξει άλλο. Όχι, ο Γκούσταφσον. Ναι. Ήταν ο προηγούμενος που είχε κάνει μετά τον Τζον Τζόνς, αλλά μετά ξαναέχασε. Όχι, δεν έπαιξε. Ήταν να παίξει στο UFC 69, τραυματίστηκε. Ναι, και έχει πήρε στην ουσία... αμέσως. Είναι η ήττα του από τον. Από τον Άντωνι Τζόνσον. Ναι, στο UFC ναι. 13. Ναι. Περιμένουμε να δούμε και τον Κορμιέρ ως πρωταθλητής, πώς θα εμφανιστεί. Mm-hmm. Είναι επικίνδυνος ο. Ο Γκούσταφσον έχει πλεονέκτημα στην όρθια μάχη. Έχει και έχει το πλεονέκτημα του Ριτς. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε αυτό το match-up με ανυπομονησία. Περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα πλησιάζει ο αγώνας. Mm-hmm. Τι άλλο. Είχαμε την απόσυρση του Mike Swick, ο οποίος αγωνίστηκε στο UFC 199, έχασε εύκολα. Απλά είχε από το 12 και μετά ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Οπότε σωστά πήρε την απόφαση να αποσυρθεί με το κεφάλι ψηλά. Παρότι έχασε εύκολα,
είδα και σε μεγάλη ηλικία και ήταν, είχε συμμετάχει και στο θρυλική πρώτη σεζόν του Tough Enough. Tough Enough λέω, του The Ultimate Fighter. Μπέρδεψα τα reality με τα σπίτια. Γιατί και χαμός με τα reality. Αν δεν είπαμε και εκεί πέρα, θα μας τα πεις λίγο πιο μετά, πώς σου φαίνεται που το βλέπεις εσύ. Ναι, εντάξει, το πούμε. Θα ξαναπάμε λίγο εκεί πέρα, γιατί το ξεχάσαμε με τόσες ειδήσεις. Mm-hmm. Το ξεχάσαμε αυτό. Πάμε, είχαμε το... τα δύο βραβεία της Ρούζης στα ESPYs. Πήρε το καλύτερο, καλύτερη γυναίκα αθλήτρια που βραβεύτηκε και καλύτερος μαχητής. Μόλις της δώσανε το βραβείο εκεί πέρα στο κόκκινο χαλί, ότι κέρδισε, εκεί πέρα δεν έχασε την ευκαιρία να την πείσω ο Floyd Mayweather. Έτσι. Που και καλά πέρσι δεν ήξερε ποια ήταν. Όλος ο κόσμος ξέρει ποια είναι η Ρόντα Ράουζη, αυτό δεν ήξερε. Το περίμενε ένα χρόνο όμως. Ναι, ναι, το έλεγε. Ένα χρόνο περίμενε. Λέει και δύο και τρία, αν χρειαζόταν θα το έλεγε. Γι' αυτό τη λατρεύουμε τη Ρόντα. Η οποία έχει σε 9 μέρες αγώνα, έτσι, 10 ναι, μέρες. Ναι, ναι. Έχει, θα τα πούμε πιο μεταλλητικά, μεταμελλοντικά show του UFC. Είχαμε, πάμε λίγο στον Bellator. Είχαμε την τιμωρία του Αλεξάντερ Σεμλέκο, του πρώην Bellator Middleweight Champion, με αποκλεισμό για 3 χρόνια, καθώς είχε βρεθεί θετικός έλεγχος σε στεροειδή μετά την ήττα του το Bellator 133. Βαρύς ο Πελεκής. 3 χρόνια. Είχαμε και το Kimbo Slice vs Ken Shamrock στο Bellator 133. Συγγνώμη, μου φύγει το γέλιο, ήταν αυθόρμητο. Καλά, εντάξει, δεν μπορεί να σου πει κανένας κάτι. Εντάξει, ήταν λίγο κωμικός αγώνας, με την έννοια ότι ο Ken Shamrock πέρασε ένα πολύ εύκολα ένα takedown, κλείδωσε το rear naked choke και εκεί που περίμενε να πάρει νίκη με ποταγή, κάτι έγινε. Ξαφνικά. Πώς ξαφνικά ο Kimbo ξέφυγε από την υποταγή, σηκώθηκε όρθιος, πέρασε ένα καλό συνδυασμό χτυπημάτων και γεια σας, τελείωσε ο αγώνας. Ναι. Εντάξει. Λίγο έβγαλε γλώσσα ο Kimbo μετά στις δηλώσεις του. Εντάξει. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε σαν σοβαρά. Εντάξει, το ότι, ότι ψήλωσε απόταμα δεν είναι κάτι. Δεν λέει κάτι. Με σοβαρό μαχητή δεν νομίζω. Ακόμα και ο Μπομπ Λάσλεϊ εύκολα τον καθαρίζει. Ναι. Είχαμε και το Bellator 140. Ο Αντρέι Κορόσεφ κέρδισε τον Ντάγκλας Λίμας. Κέρδισε το Bellator Welterweight Championship. Πάλι ο Ρώσος μαχητής κέρδισε στο τίτλο του Bellator. Νομίζω 2-3 είναι που έχουν κερδίσει τίτλους εκεί πέρα. Οι Ρώσοι κάνουν επέλαση στον Bellator. Είχαμε και το show, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει στο προηγούμενο επεισόδιο, με το που θα είναι με το συνεργασία Bellator Glory. Νομίζω το είχαμε πει, αλλά καλό να το ξαναπούμε. Να. Είναι στο 141, θα λέει, έχει την ονομασία Bellator 141, Dynamite. Θα περιλαμβάνει αγώνες MMA και αγώνες kickboxing. Ο Tito Ortiz θα αντιμετωπίσει τον Light Heavyweight Champion Liam McGeary στο main event. Θα υπάρχει τουρνουά στους Light Heavyweights που θα πάρουν μέρος ο Phil Davis, ο Μοχάμεντ Λαβάλ, ο πρώην πρωταθλητής Εμμάνουελ Νιούτον και ο Λίντον Βάσελ. Ο νικητής θα εξασφαλίσει ευκαιρία τίτλου μελλοντικά. Στους kickboxing αγώνας ο μοναδικός που έχει ανακοινωθεί είναι ο Paul Day εναντίον του John Silling. Το event γίνεται στις 19 Σεπτεμβρίου στο Sub Center στο San Jose της Καλιφόρνιας. Τι άλλο, να πούμε λίγο για τον Jones με το τρακάρισμα. Ναι. Είχαμε την είδηση ότι δεν θα βρεθεί ενώπιον του διοικητικού. Παρ' όλα αυτά, οι εισαγγελείς μπορούν να προχωρήσουν την υπόθεση.
Δεν πήγε εναντίον του καρκίνου δικίου, γιατί έλειπαν δύο βασικές εκθέσεις, δύο βασικά αποδεικτικά στοιχεία που δεν έστειλε αστυνομία, τα ιατρικά αρχεία του υποτιθέμενου του θύματος και αναφορές της αστυνομίας για το ατύχημα. Mm-hmm. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα πάει σε δίκη ο Τζόνς και αν θα του επιβληθεί φυλάκιση. Αν δεν του επιβληθεί, θα επιστρέψει στις προπονήσεις και λογικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Κορμιέρ Γκουφτάτσον. Λογικά, αν θα γίνει, θα είναι από το 2016, γιατί λείπει από τις κανονικές προπονήσεις εδώ και χρόνο. Mm-hmm. Είχαμε και την ανακοίνωση του Dana White πότε θα γίνει το UFC 200. Θα γίνει στις 2 Ιουλίου του 2006 στο νεόκτιστο MGAEG Arena στο Las Vegas στην Nevada. Mm-hmm. Λογικά, επειδή θα είναι επιτυχιακό show, θα δούμε co-main event και main event με match title, όπως έγινε και στο UFC 100. Mm-hmm. Τι άλλο... Μιλιανέγκο είπες. Τώρα αυτό θα ετοιμαζόμουν. Είχαμε την βόμβα από τον Φέντορ Εμιαλέγκο. Ανακοίνωσε την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Mm-hmm. Είπε ότι ξεπέρασε κάποιους παλαιότερους τραυματισμούς που αντιμετώπιζε. Όλα τα κορυφαία promotion βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον τελευταίο αυτοκράτορα. Μένει να δούμε πού θα καταλήξει. Φαβορεί είναι το UFC, επειδή είναι το κορυφαίο promotion, και τον Bellator που έχει για πρόεδρο τον Scott Coker, τον οποίο έχει ο Fedor φιλικές σχέσεις από τη θητεία του στο Strikeforce. Mm-hmm. Λογικά τις επόμενες μέρες θα μάθουμε που θα καταλήξει. Κοίτα, ανάλογα με το σκεπτικό, αν είναι να τεστάρει τον εαυτό του σε υψηλό επίπεδο στην ηλικία που είναι στα 38, mm-hmm. που γράψε με το UFC. Αν είναι να πάει να κάνει χαλαρούς αγώνες και νίκες και να πάρει, ναι, νίκες και να πάρει περισσότερα λεφτά, θα υπογράψει με τον Bellator. Mm-hmm. Τώρα μένει να δούμε που θα καταλήξει. Ήδη ακούγονται πολλές φήμες. Εντάξει, βέβαια, αυτό ότι δεν έχει και το UFC στην αρχή να του βάλει τους κατάλληλους αντιπάλους για να κερδίσει, αλλά... Κοίτα, ακούστηκε τώρα πρόσφατα ότι αν υπογράψει το UFC θα δούμε το rematch με το Verdum. Θα πάρει απευθείας αγώνα τίτλου. Ναι, πες τα δύσκολα. Ναι, να τον πουλήσει και το UFC, ξέρεις ότι ο Bellator ψάχνει... ο Bellator. Γάμω τα σάρδα μου σήμερα. Sorry για το γαλλικό, αλλά έχω κάνει 500 σάρδα μου. Για τον τίτλο του UFC, το Heavyweight, θα το πουλήσω ως εκδίκηση του Fedor για την ήττα του που του χάλασε το IT των πόσων χρόνων. Οπότε περισσότερα λεφτά από τα PPV buys. Mm-hmm. Πάμε λίγο και στα μελλοντικά show που έχει το UFC. Αυτό το Σάββατο έχει το UFC on Fox 16. Έχουμε το main event TJ Dillashaw versus Renan Barao, η revanche των δύο bantamweights, κλειστός αγώνας και δύο πολύ καλοί fighters. Ναι. Μικρό προβάδισμα ο Dillashaw λόγω ότι είναι ο πρωταθλητής. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Εσύ πώς θα βλέπεις για αυτό το αγώνα? Εντάξει, μωρέ. Άσος. Άσος. Και κατευθείαν, δίχως να το σκεφτείς, νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Έχουμε στο co-main event η Misha Tate εναντίον της Jessica Eye, η νικήτρια. Λογικά θα είναι η επόμενη εκδικήτρια του UFC Women's Bantamweight Championship. Εδώ να σου πω κάτι. Βλέπω τρίτο match με την Tate και τρίτο ίδιο αποτέλεσμα για τη Rousey. Καλά, εντάξει, αλλά δεν νομίζω να κερδίζει εύκολα. Την Άι. Πιστεύω ότι θα την καταφέρει, αλλά ναι, όχι πολύ εύκολα. Γιατί σε όσους δυνατούς αγώνες που έχει δώσει η Τέιτ, έχει αποτύχει. Έχασε εύκολα από τη Ζιγκάνο, έχασε εύκολα από τη Ράουζη. Ναι, εκτός στον τελευταίο στην ουσία με πλειοψηφική απόφαση που κερδίσει τη Μακμάν. Καλά, εντάξει. Η οποία εν τέλει Μακμάν δεν μας έχει δείξει αυτά που περιμέναμε να μας δείξει. Ναι, εντάξει.
έχασε από τη ρότα και την πήρε ο κατήφορο. Ναι, άλλος ενδιαφέρον αγώνα από το UFC είναι ο αγώνας του Edson Barbosa με τον Paul Felder, και οι δύο προέρχονται από καλά σερί αγώνων. Mm-hmm. Οπότε θα είναι ενδιαφέρον. Άλλος αγώνας δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Οπότε ο αγώνας είναι το Σάββατο, αυτό στις 5 η ώρα και αρχίζει main, όχι 5, λάθος, 3 η ώρα. Ναι. Γιατί συνήθως αρχίζουν 10 το βράδυ, αυτός αρχίζει 8 ώρα Αμερικής, οπότε είναι στις 3 αρχίζει. Mm-hmm. Έχουμε 1η Αυγούστου την Ρόντα με την Κοχία, όπως είναι προφέρεται σωστά κατά τον Τζον Ρόγκαν, εντάξει. Δεν χωράει εδώ προβλέψεις, η Ρόντα θα κερδίσει εύκολα. Έτσι, εντάξει. Τώρα, το πιο ξεκάθαρο. Μένει να μάθουμε σε ποιο γύρο. Ίδια έχει πει. Θα το τραβήξει. Ναι, επειδή δεν τη συμπαθεί, θέλει να την τιμωρήσει ανελέητα. Mm-hmm. Θέλει να την τροπιάσει στο κοινό της. Εγώ πιστεύω δεν θα πάει πέρα από το 3ο γύρο. Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι και στο δεύτερο, προς τα τέλη, αν της παρουσιαστεί ευκαιρία, δεν νομίζω ότι θα το κρατήσει άλλο. Καλά. Και παρουσιαστεί ευκαιρία θα παρουσιαστεί και από τον πρώτο. Ναι, σίγουρα. Στο co-main event έχουμε τη revanche στα κιλά των lightweights, ο Μαωρίσιο Σογκούν Χουά εναντίον των Αντώνιο Ροτζέριον Γκέιρα. Έχουμε τους δύο τελικούς στο The Ultimate Fighter Brazil 4. Στα κιλά των lightweights, ο Φερνάντο Μπρούνο θα αντιμετωπίσει το Γκλάσιο Φράνκα, και στα κιλά των Bantam Wims ο Ντιλένο Λόπεζ θα αντιμετωπίσει το Ρέντιλάντο Βιέρα. Στους άλλους δύο αγώνες της Main Card, ο Αντώνιο Ροντρίγκο Νογκέρα θα αντιμετωπίζει το Στέβαν Στρούφ, ο Αντώνιο Σίλβα τον Σοα Παλελέη, τι όνομα είναι και αυτό. Είναι κι άλλος ένας στη Main Card. Είναι ο αγώνας της Τζέσικα Αγγιλάρ με την Κλαούντια Καντέλια. Ναι. Εδώ πέρα είναι μια πρώτη τάξιος ευκαιρία να δούμε τι ψάρια ψάχνει η Τζέσικα Αγγιλάρ. Ώστε αν μπορεί να κοντράρει την πρωταθλήτρια την Ιωάννα Ζετζένικ που είπαμε πιο πριν. Η Main Card αρχίζει 5 η ώρα. Εμείς θα το δούμε ζωντανά το preview λόγω της Ρόντα. Στα prelims θα είναι στα κιλά το welterweight στο Demaya Maya θα αντιμετωπίσει το Link Magni. Στα ημιμεσαία, όχι ημιμεσαία, ημιβαρέα, ο Patrick Cummings θα αντιμετωπίσει το Rafa Cavalcante. Στα welterweight ο Wolverine Alves τον Odin Taleb. Στα 56,7 κιλά ο Yuri Alcantara τον Leandro Issa. Και στα αρχικά prelims, στα μεσαία βάρη, ο Κλίν Χέστερ εναντίον του Βίτα Μιράντα, και στα bantamweights ο Widows Κανέτη εναντίον του Hugo Viana. Έχουμε την ίδια μέρα, έχει και show το World Series of Fighting. Έχει δύο match τίτλου. Στο main event ο Ρούσιμο Παλάρες θα αντιμετωπίσει στο Jake Silt για το Welterweight Championship, και στο co-main event ο Marlon Moraes θα θέσει υποδιεκδίκηση το Bantamweight Championship κόντρα στο Σέιμον Moraes. Εντάξει, δεν έχει κανένα άλλο match που πρέπει κανείς να δει. Η main card αρχίζει κάτσε γιατί νομίζω πρωί, βλέπω καλά, αρχίζει πρωί κάρτα, κάτσε να τον επιβεβαιώσω. Πιθανό για την Βραζιλία. Όχι, για το World of Series λέω. Α, κάτσε, αυτό που είναι. Αμερική είναι τόσο, αλλά να, κάτσε να επιβεβαιώσω λίγο για την ώρα, γιατί μου κάνει εντύπωση. Για Βραζιλία είπες ώρα πριν. Ναι, ναι, είναι κανονικά, είναι ίδια ώρα με Αμερική. Okay, Λατινική και Αμερική είναι, έχουν ίδια ώρα, 5 η ώρα νύχη. Δεν ξέρω και πού θα βρίσκομαι, θα είμαι ακόμα Αθήνα, γι' αυτό για να, για να κανονίσω. Ναι, εντάξει, η Μέρικα αρχίζει 11 η ώρα το βράδυ. Ωραία, μια χαρά. Είναι 6 η ώρα Ελλάδα. Όχι. Ναι, ναι.
Α, 6 Ναι. ώρα Ελλάδος, 11 η ώρα για... Μάλιστα. 11 η ώρα το βράδυ Αμερικής, 6 τα ξημερώματα. Ναι, είναι, το... δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο. Όταν θα είναι το τρίτο, ο τρίτος ή ο τέταρτος αγώνας της main card του UFC 190. Ναι. Καλά και αυτοί κοντράρουν. Ποιος θα το δει το match? Ελάτε. Ποιος θα όλοι θα βλέπουν το UFC 190. Οικογένειές τους μόνο, λογικά. Μπορούσαν να το βάλουν λίγο πιο νωρίς. Τόσο αργά δεν καταλαβαίνω. Ναι, δεν ξέρω. Περίεργο. Είναι πέντε αγώνες. Πες, 11 αρχίζει ο πρώτος, 11.30 ο δεύτερος, 12 τρίτος, 12.30 το main event, 1 η ώρα το βράδυ το main event. Ποιος θα καθίσει να δει 1 η ώρα την Αμερική, 8 η ώρα το πρωί σε εμάς, στην Ελλάδα. Περίεργα πράγματα. Όντως. Το επόμενο του UFC είναι το UFC Night Texera vs Saint Pro. Είναι στις 8 Αυγούστου στην Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee. Δεν έχει ώρα από ό,τι βλέπω εδώ. Λογικά θα αρχίσει είτε στις 3 ώρες Ελλάδα είτε στις 5. Σε αυτό το το event έχει Χριστοδούλου, ε? Ναι, έχει τον Τόνι Χριστοδούλου στα prelims εναντίον του Scott Holtzman. Εντάξει, δεν έχει ακόμα ώρα. Ούτε τα prelims ούτε η main card έχει ώρα. Λογικά τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί. Θα δούμε τι θα κάνει στο δεύτερο αγώνα του και ο Τόνι. Ναι. Αυτά, νομίζω δεν έχουμε τίποτα άλλο. Πάμε και στο UFC 189. Να πούμε, να σχολιάσουμε λίγο και την κάρτα και να πούμε και την τρομερή αποκάλυψη που έτσι έχουμε αποκλειστικά μόνο εδώ. Έτσι. Που αποφασίσαμε να την κάνουμε δικιά σας, να την μοιραστούμε μαζί σας. Ναι, ναι. Μόνο εδώ θα την ακούσετε, πουθενά αλλού. Πώς την είδε, πώς το είδες στο show? Καταρχάς ήταν σίγουρα από τα καλύτερα που έχω δει εγώ και πολλοί λένε ότι ήταν την καλύτερη κάρτα ever, έτσι. Ναι, με εξαίρεση τους πρώτους αγώνες, ναι, που ήταν που πήγαν όλοι στους κριτές. Μετά από τον αγώνα τον τελευταίο Απρίλιο στο Mad Brand που έληξε με υποταγή, ήταν όλα είτε με υποταγή είτε με TKO. Ναι. Αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Και ένα νοκάουτ. Και ένα νοκάουτ. Ναι, το είπα. Με νοκάουτ και TKO. Ναι. Δηλαδή ήταν πρώτη φορά. Πήγαινε, ήταν ομόφωνη απόφαση ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος. Ο τέταρτος ήταν πλειοψηφική, ο επόμενος ήταν ο Μάτ Μπράουν. Μετά πάμε υποταγή. Ο Μάτ Μπράουν αν και δυσκολεύτηκε, κέρδισε τον Τιμ Μίνες με υποταγή λίγο πριν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Μετά είχαμε ο πρώτος αγώνας του Αλμίδα με τον Μπρατ Πικετ, είδαμε το πρώτο flying knee. Ίσως το καλύτερο νοκάουτ φέτος. Ναι. Βάζει υποψηφιότητα στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου γύρου. Ο Γκούναν Νέλσον κέρδισε τον Μπράντον Τάξ με υποταγή στο 2 και 54 του πρώτου γύρου. Πέστρεψε στις νίκες μετά την ήταν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Στον επόμενο αγώνα είδαμε το δεύτερο flying knee της βραδιάς. Ο Τζέρεμι Στέφενς κέρδισε τον Ντένις Μπερμπούνες και αυτό στα 32 δευτερόλεπτα του δεύτερου γύρου. Τα δύο flying είναι περίπου τον ίδιο χρόνο στο δεύτερο γύρο. Το τρίτο δεν είναι αυτό, κάνω λάθος? Όχι, δεύτερο. Okay. Κάτσε να το επιβεβαιώσουμε γιατί έχω γράψει το report δεύτερο. Κάτσε να το δούμε. Νομίζω είναι δεύτερο. Όχι, είναι τρίτο. Τρίτο? Ναι. Κάνω λάθος εγώ? Ναι, ναι, τρίτο είναι. Εντάξει, okay. Κάτσε να διορθώσω λίγο το report. Και μετά είχαμε τον πόλεμο στο main event. Ναι, που στην αρχή είχα αρχίσει λίγο να κατά τον πρώτο γύρο, στο τέλος του πρώτου γύρου έλεγα τι πάμε να δούμε, τι θα κοιμηθούμε. Καλά, ας πάρω ναι, ύπνος. Ήτανε βαρετός. Αλλά στη συνέχεια μας αποζημίωσε ο αγώνας. Ο Rory McDonald έφτασε μια ανάσα από το να κερδίσει το Welterweight Championship, αλλά λύγησε. Ναι. Πέστη δύο τραυματισμούς, έσπασε τη μύτη του και έσπασε και το πόδι του. Θα μείνει έξω για πάρα πολύ καιρό, έτσι. Ναι, 6 με 8 μήνες, 180 μέρες. Εντάξει, αν αναρρώσει πιο γρήγορα θα
θα περάσει από γιατρό να του δώσει έγκριση. Mm-hmm. Αλλά ήταν τρομερός αγώνας. Ναι. Να πούμε ότι με βάση τη scorecard που είδαμε, που δόθηκε στη δημοσιότητα, οι κριτές είχαν δώσει τους 3 από τους 4 γύρους στον Rory McDonald. Ναι. Στην ουσία, αν κατάφερνε να επιζήσει άλλα 4 ναι. λεπτά, θα ήταν ο πρωταθλητής. Βέβαια, ναι. Θα έπαιρνε με πλειοψηφική κατάσταση. Αν έχανε, ας πούμε, τον πέμπτο επειδή είχε αρχίσει δυναμικά mm-hmm. ο Ρόμπι Λόρερ, θα τον κέρδιζε και με πλειοψηφική. Ναι. Αλλά ανοίχτηκε στις αρχές, πέρασε μια πάρα πολύ δυνατή γροθιά ο Ρόμπι Λόρερ και λίγησε, δεν μπορούσε να αμυνθεί. Mm-hmm. Και κράτησε τον welterweight ο Ρόμπι Λόρερ. Λογικά θα υπερασπιστεί κόντρα στον Τζον Χέντριξ. Ναι, ο τρίτος αγώνας. Ο τρίτος αγώνας. Που ο οποίος και αυτός θα πάει όπως οι δύο πρώτοι. Θα είναι. Εντάξει. Μέχρι το τέλος. Θα είναι κλειστή και σίγουρα θα δούμε για άλλη μια φορά πόλεμο. Mm-hmm. Πάντως εμένα με προβλημάτισε που ο Λόρελ δεν έκανε καλή εμφάνιση. Εντάξει. Έδειξε ότι είναι ενθεκτικός. Ναι, στα χτυπήματα, αλλά ως πότε. Άμα φέρει πιν εκεί που υστέρησε ο Μακδόναλντ στον αγώνα ήταν στο striking να αποτελειώσει τον αγώνα, να πάρει τον τίτλο. Αν δουλέψει περισσότερο στο striking και περάσει πιο δυνατά χτυπήματα, λογικά θα το χάσει τον γύρο. Τον τίτλο. Ναι. Να δούμε πώς θα πάει και με τον αγώνα με τον Τζόνι Χέντριξ. Το σίγουρο είναι ότι ο Χέντριξ θα τον πάει πάλι στα takedowns, έτσι, οπότε ναι. Δεν αλλάζουν πολλά. Ναι, δεν αλλάζουν πολλά. Το μόνο που αλλάζει ότι θα είναι 100% υγιής ο Τζόνι Χέντριξ. Ναι. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού με τον νόμο του, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και θα είναι 100% έτοιμος. Έχει αγώνα. Πρέπει να έχει αγώνα ο Χέντριξ. Δεν ξεχάνω. Μισό λεπτό. Γιατί άμα έχει αγώνα πρέπει να κερδίσει πρώτα. Είχε κερδίσει τον πρώτο Μάρτη. Και τώρα... Τώρα δεν βλέπω κάτι. Άμα δεν έχει κάτι θα πάει απευθείας νομίζω. Mm. Γιατί δεν θυμάμαι κι εγώ. Όχι, λογικά θα πάρει απευθείας, χωρίς να δώσει... Βλέπω εντωμεταξύ ότι έχει ένα τελειώσει μάτς του Χέντριξ χωρίς απόφαση από το 2012. Έτσι. Εκτός από το έδαφος έχει τέτοιο. Έχει δυνατά χτυπήματα. Ναι. Οπότε... Περιμένουμε. Θα είναι δυνατό, εντάξει. Υπάρχει ακόμα ιστορία. Ακόμα να δει. Ναι. Α δούμε ποιος θα κερδίσει. Ναι, δεν έχω γράψει για τίποτα, οπότε απευθείας λογικά θα πάρει το match τίτλου. Και πάμε στην βόμβα, έτσι, στην αποκάλυψη. Ρίξτε. Καταρχάς να πούμε ότι ο Κόνορ Μακγκρέγκορ δεν αντιμετώπισε τον Χωσέ Άλντο καθώς τραυματίστηκε. Έτσι, μας τα χαλάσα τα σχέδια τελικά. Ναι, τον περιμέναμε πώς και πώς τον αγώνα. Ο Άλντο ισχυρίζεται ότι έσπασε το πλευρό του. Το UFC λέει ότι είχε απλά μια μελανιά στο πλευρό. Εκεί πέρα ο Γουάιτ του ρίξε κάτι καρφάκια λίγο πριν τη ζήτηση του UFC 189. Ότι του έστελνε παλιές φωτογραφίες από παλιό τραυματισμό, ας πούμε. Ναι, ακτινογραφίες. Τώρα ποιος λέει την αλήθεια, πάλι δεν μπορούμε να δούμε άκρη. Σίγουρα. Η ουσία είναι ότι ο Τσαντ Μέντες αντικατέστησε τον Χωσέ Άλντο με μικρή ειδοποίηση. 2 εβδομάδες χρόνο, ναι. Κάπου 12 με 13 μέρες. Δεν είχε πολύ χρόνο προετοιμασίας. Φυσιολογικά έχασε, αν και... Είχε τον έλεγχο του αγώνα καθώς πήγε στον έδαφος τον Κόνορ Μακγκρέγκορ. Πέρασε 4 στα 7 takedowns. Ναι, takedowns. Πήγε να κλειδώσει κάποια υποταγή. Ο Κόνορ αμήθηκε πολύ σωστά και
Έβλεπα Ναι. και ένα βιντεάκι χθες σε προπονητικό κέντρο που δοκίμαζαν οι αθλητές την κίνηση του Μαγκρέγκορ, πώς απέφυγε τη submission κίνηση του Μέντες. Μόλις σοβαρεύτηκε και έκοψε τα παιχνίδια, κέρδισε με TKO. Λίγο πριν τελειώσει ο δεύτερος γύρος. Ναι, στο 4:57. Ναι. Πάμε να πούμε και το αποκλειστικό μας. Αυτό που είδατε ήταν φυσικά στημένο. Όλο στημένο. Όλο στημένο. Επειδή κάποιοι το είχαν απορία και βγάλαν και λέγανε είναι στημένο, παιδιά, ναι, να σας το πούμε. Είναι στημένο. Το στήσαμε εμείς οι δύο. Εμείς. Βγάλαμε 2 δις ευρώ. Στην πλάτη σας. Ναι. Πήραν το μισθό τους ο Κόνορ Μαγκρέγκορ, ο Τσαντ Μέντες, ο Ντάνα Γουάιτ και ο Λορέντζο Φερτίτα. Έτσι. Και σας κοροϊδεύσαμε. Έτσι. Ήταν εντελώς στημένο. Ναι. Και αυτό, όλα στο τέλος τα. Ναι, που είπε τα αγκαλιές που είπε ο Μαγκρέγκορ στην αυτή του Μέντες, ότι είναι κότα ο Άλντο και αυτά. Πλάκα κάνουμε, δεν είναι καθόλου στημένος αγώνας. Ο Κόνορ Μαγκρέγκορ κέρδισε δίκαια, απολύτως δίκαια. Για όσους μπορούν, επειδή έπεσε με το πρώτο δυνατό χτύπημα, ο Κόνορ Μαγκρέγκορ είχε το σημείο κλειδί στον πρώτο γύρο. Πέρασε ένα δυνατό kick στα πλευρά του Τζαντ Μέντες. Το έλεγε και ο Τζο Ρόγκαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει ο Τζαντ Μέντες. Κάποια στιγμή πέραγε κάποια καλά χτυπήματα για να πάρει ανάσες. Για να τον πάει στο έδαφος για να κάνει το παιχνίδι του. Ο Νοτόριους αμύνθηκε σωστά, όπως είπαμε και πριν. Απέφυγε τις υποταγές. Αμύρθηκε σωστά στις αγωνίες που. Είναι τρομακτικό για έναν αθλητή το να έχει σηκωθεί μετά από 4 takedown τόση ώρα άμυνα στο έδαφος και να έχει τέτοιες ανάσες που είχε ο Μαγκρέγκορ. Ναι. Εκμεταλλεύτηκε το ένα κενό μαζί με το καλό του striking και το reach. Πέρασε ένα δυνατό χτύπημα και κέρδισε τον προσωρινό τίτλο που δεν το είπαμε. Το προσωρινό για λίγο. Για λίγο προσωρινό. Λογικά, θα γίνει μόνιμος. Στα μέσα Δεκέμβρη θα αντιμετωπίσει τον Χωσέ Άλντο εκτός από προόπτου. Μάλλον θα πάει στο AT&T Stadium που χωράει 100.000 θεατές. Sold out αυτές τις πρώτες μέρες. Λογικά. Την αποκάλυψη την έκανε ο δημοσιογράφος του Yahoo Sports, Kevin. Τώρα αυτό τι είναι, LOL ή δεν μπορώ να το βγάλω. Είπε αυτός ότι θα γίνει στο AT&T Stadium στο Arlington του Τέξας. Είναι έδρα των Dallas Cowboys. Ημερομηνία δεν έχουμε. Λογικά θα είναι το UFC 194 στα μέσα Δεκέμβρη. Στις 3 Απρίλη θα γίνει εκεί πέρα η WrestleMania 32. Μπορεί να δούμε ποιος θα σπάσει το ρεκόρ χωρητικότητας. Σωστό. Υπάρχει και το έγινε το NBA από το All Star που έκανε πότε, πριν 2-3 χρόνια. Ναι. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να δουλέψει την άμυνα του Μαγκρέγκορ στα takedown, ναι. Γιατί τα πέρασε πολύ εύκολα, Τσαντ Μέντες. Ναι, τα πέρασε εύκολα. Απλά έχει ακόμη αυτό το κάτι ο Μαγκρέγκορ που δείχνει ότι δεν μπορεί να χάσει τον αγώνα. Ναι, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Νομίζω στον Άλντο πέρα στις αρχές των γύρων πρέπει να κόψει τα παιχνιδάκια. Ξέρεις γιατί, μην την πατήσεις τον Άντερσον Σίλβα. Ναι, που άρχιζε τα φυλάκια εκεί πέρα. Ο Chris Weidman ήταν προσιλωμένος στον αγώνα και πέρασε ένα δύο και πήρε τη ζώνη με KO. Έτσι. Και τα ξεκίνησε και αυτά με το Μέντες, τα έκανε για αρκετή ώρα. Ναι. Το έκανε, δεν μπορεί να δώσε μου, ας πούμε. Εντάξει. Ναι, δώσε κι άλλη. Αυτά. Νομίζω ότι στον αγώνα με τον Άλντο δεν χωράνε εκεί πέρα, γιατί ο Άλντο είναι ο καλύτερος pound for pound αθλητής του UFC. Και άμα του δώσει ένα μικρό άνοιγμα από ένα παράθυρακι, δεν θα χάσει την ευκαιρία. Θα το βγάλει νοκάουτ. Οπότε πρέπει να είναι σοβαρός, να μην δώσει πολύ ανοιχτό χώρο στον Άλντο, να αμυνθεί καλά. Θα τον πάει στο έδαφος. Αυτό είναι σίγουρο Άλντο. Σίγουρα. Πρέπει να βγάλει την ίδια καλή άμυνα όπως έβγαλε με τον Μέντες. Και όταν βρει ευκαιρία στην όρθια μάχη, να περάσει το δυνατό του όπλο που είναι τα χτυπήματα και να εκμεταλλευτεί
το Reach που, που έχει μεγαλύτερο. Πάει στο Δουβλίνο, α κοστίσει η ζώνη και να. να στο κραυγάζει το πλοίο. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε με May. Τώρα να πούμε για το, για το κλείσιμο λίγο. Για πες πώς βλέπεις το Tough Enough. Μην πεις spoilers, για πες πώς ναι, βλέπεις. Είμαστε καταρχάς του δρόμου τα μισά. Έχουμε ολοκληρώσει 5 από τις 10 εβδομάδες στην ουσία. Ναι, έχει προβληθεί χθες το 5ο επεισόδιο. Υπάρχει κανένας αθλητής που πιστεύεις ότι μπορεί να κερδίσει ένα συμβόλαιο με το UFC? Νομίζω ότι ο αθλητής που, ναι, που τουλάχιστον δείχνει να είναι σε πιο κοντά, ας πούμε, στο WWE σαν wrestling, σαν χαρακτήρας, ναι, κλπ. Έφυγε χθες. Γιατί ψηφίζει ο κόσμος, να πούμε, για το ποιος μένει, ναι, τη ζωή. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν 2-3 άτομα. Υπάρχει από τις γυναίκες στην ουσία ξεχωρίσει μία και από τους άντρες είναι... Δύο, ναι, αυτή τη στιγμή που τουλάχιστον έχουν, δείχνουν ότι μπορούν να πάνε με κάποιο gimmick, ίσως heel κλπ. Ναι. Εντάξει, πάντως νομίζω ότι τις πρώτες εβδομάδες ήταν λίγο, είναι σε πτωτική πορεία και αυτό. Ναι, τα νούμερα τηλεθέασης δεν είναι καλά. Ναι. Εντάξει, με, σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν είναι ότι δεν έχει το lead-in του Monday Night Raw. Τώρα είναι, ναι, μόνο του. Στέκεται, οπότε τα... Τα νούμερα κυμαίνονται. Το τελευταίο δεν πέρασε το τελευταίο δεν πέρασε το εκατομμύριο και μάλλον το πέμπτο δεν ξέρω, αλλά το έκτο βλέπω να πέφτει πολύ μετά και την αποχώρηση που υπήρξε. Ναι, βγήκε ο Foley και είπε στο Twitter, mm-hmm, ότι δεν θα δει τα επόμενα επεισόδια. Ορίστε. Μέχρι και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ξέρει. Υπάρχει και μεγάλη για τους Hogan και ειδικά την Page. Υπάρχει ότι εντάξει, δεν είναι σε φάση για να κρίνουν συγκεκριμένους διαγωνιζόμενους. Δηλαδή ο Daniel Bryan κάνει πολύ καλύτερη δουλειά, ναι, και πιστεύουν ότι ούτως ή άλλως οι προπονητές τους θα έπρεπε να ήταν αυτοί που αποφασίζουν για το ποιοι θα είναι υποψήφοι και όχι κάποιοι που το βλέπουν όπως εμείς από τη τηλεόραση, ας πούμε. Ναι. Ναι, anyways, υπάρχουν πολλές ενστάσεις. Πάρα πολλά. Εδώ βλέπω μια είδηση ότι μια πτήση της United Airlines από Denver προς Los Angeles προγειώθηκε αναγκαστικά και σε αυτή την πτήση ήταν ο Σίμος, ο οποίος πόσταρε φωτογραφίες. Δεν ξέρω. Με τη μάσκα. Ναι, έβγαλε φωτογραφία με τη μάσκα αξιδόρου. Δεν υπάρχει αυτό. Κατεβάζει και αεροπλάνο Σίμος, αμαλάχι. Εντάξει, κάτσε να δω αν αναφέρεται το πρόβλημα. Όχι, δεν. Τουλάχιστον όλοι καλά. Προγειώθηκαν στο Κολοράντο, ναι, όλοι καλά. Okay. Είχαμε μια ανακοίνωση το TNA για το Bound for Glory. Ναι. Για να δω τι λέει. Ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο θα γίνει στις 4 Οκτωβρίου. Θα είναι ζωντανά αυτή τη φορά. Πέρσι ήταν μαγνητοσκοπημένο καθώς γυρίστηκε στην Ιαπωνία. Θα γίνει στο Καμπάρους Αρίνα στη Σάρλοτ της North Carolina. Ναι. Τα εισιτήρια για την Αμερική κυκλοφορούν στις 31 Ιουλίου. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Θα αναφέρει ότι είναι προγραμματισμένο να πάρουν μέρος τα αδέρφια Hardy, ο Kurt Angle, ο Ethan Carter ο τρίτος, ο Drew Galloway, οι Wolves, ο Bram, ο Bobby Lashley, η Brooke, ο Tiger Runo, η Gail Kim, ο Rock Star Spud και η Dollhouse και άλλοι πολλοί. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι είπαμε, καλύψαμε όσο μπορούσαμε, ναι, την μεγάλη ειδησιογραφία που είχαμε από την προηγούμενη φορά, να τα πούμε. Σίγουρα. Το SummerSlam γίνεται, κάτσε να βρω λίγο, σε 5 εβδομάδες είναι. 5 εβδομάδες. Να πούμε ακριβώς 23 σήμερα. Πόσο είναι, νομίζω είναι 23. Τώρα μισό λεπτό. 23 Αυγούστου, ναι. 23 Αυγούστου. Μετά από 3-4 μέρες θα είναι το τέταρτο επεισόδιο που θα κάνουμε το σχολιασμό. Έτσι. Από Αθήνα να έχω γυρίσει κιόλας. Ναι. Γίνεται στο Barclays Center στο Brooklyn της Νέας Υόρκης. Mm-hmm. Οπότε θα τα πούμε μετά τις 23 Αυγούστου στο επόμενο επεισόδιο με όλη την ειδησιογραφία από MMA και Pro Wrestling. Αυτά. Κλείνουμε να βλέπετε δυναμικά αθλήματα, προ-wrestling και MMA. Έτσι. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε.